όλους για την παρουσία σας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Βασίλη τον Σμυρνιώτη, τον καθηγητή μου, ήλπιξ αφηγητής του. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μιλάμε για ένα καθηγητή ο οποίος αυτός γεννήθηκε στην Τρίπολη, ο πατέρας του αγρότης και κατάφερε να γίνει ο πρώτος χειρούργος στην Ελλάδα και κάποια στιγμή στον κόσμο με 1800 ανακοινώσεις στην Αμερική. Προχθές περνούσα στον δρόμο και ένας άλλος καθηγητής συζητούσε με κάποιον άλλον και έλεγε ότι αν πρόκειται να χειρουργηθώ στην κοιλιά θα διάλεγα τον Σμυρνιώτη. Σε ευχαριστώ Βασίλη που ήρθες εδώ. Για τον Πατούλη θα τα πούμε στην πορεία. Εδώ σήμερα έχουμε και ένα άλλο φίλο γιατρό εξαιρετικό που προωθεί το Δήμο μας. Είναι τιμή μας που είναι μέλος της κοινωνίας μας και του Οροπού, πάντως ο Κωνσταντίνος. Ο οποίος διαπρέπει στην ιατρική και όχι μόνο, παίρνοντας συνάλλαγμα και στην Ελλάδα μας. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να γίνει ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της Ελλάδος, ο ιατρικός τουρισμός που προωθείται, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Κύριε και φίλοι, η διαδρομή που επιλέγει να ακολουθήσει καθένα σε κάθε μια μας είναι ένα άθροισμα αποφάσεων, επιλογών, συγκυριών και συμπτώσεων. Όπως και να έχει το πράγμα, οφείλουμε να στεκόμαστε με ειλικρίνεια από εσάς ο καθρέφτη και να ρωτάμε τον εαυτό μας. Τι έχω πετύχει ως τώρα, τι έκανα λάθος, τι μπορώ να κάνω για να αλλάξω τα πράγματα προς το καλύτερο. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που αποτελούν τη βάση μιας επικοδομητικής αυτοκριτικής. Μόνο όταν έχεις ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με τον εαυτό σου, όταν έχεις εκτεθεί στη δημόσια ζωή και να ρηχτείς στη μάχη των κοινών, μόνο τότε μπορείς να ρηχτείς. Μόνο όταν έχεις υπάρξει αυστηρός με τον εαυτό σου, νιώθεις πραγματικά έτοιμος να αντιμετωπίσεις την κριτική των άλλων για τα πεπραγμένα σου. Οι σκέψεις αυτές έρχονται να συμπέσουν σε μια μεγάλη μάχη. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 θέτουν με ένταση τα ερωτήματα που προανέφερα. Όσα διαδραματίστηκαν στην Αττική μας τα τελευταία χρόνια αφήνουν τον καθρέφτη απέναντί μας ραγισμένο. Τα είδωλά μας βαριά τραυματισμένα και ένα γιγάντιο γιατί πάνω τα κεφάλια μας με το στόμα ορθάνυχτο και πεινασμένο να γυρεύει απαντήσεις. Φίλες και φίλοι μου, στην πολιτική η βέλτιστη διαδρομή πρέπει να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε συνειδητές αποφάσεις και επιλογές και όσο το δυνατόν λιγότερο σε συγκυρίες και συμπτώσεις. Το εκλογικό δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς συνιστά μια τέτοια συνειδητή απόφαση. Είμαστε άνθρωποι. Πολύ συχνά συναισθήματα όπως ο θυμός ή η απογοήτευση καθοδηγούν τις επιλογές μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Είναι στη φύση μας. Όντας γιατρός, τρέφω απεριόριστο σεβασμό και δέος προς την ανθρώπινη φύση. Όσο και να το θέλω, δεν μπορώ να τις πάω κόντρα. Αυτό που μπορώ να κάνω ωστόσο σε ενεργό πολιτικό υποκείμενο είναι να επιστρατεύω την ψυχραιμία και τη λογική μου και να μην επιτρέπω σε κανένα να εκμεταλλεύεται τις συγκυρίες προς όφελος δικός μου και εις βάρος μας. Το ίδιο ζητώ με όλη μου την ψυχή και από εσάς. Να μην επιτρέψουμε στην ανεπάρκεια να κυριαρχήσει ξανά. Να μην ζήσουμε ποτέ όσα βιώσαμε στη Μάντρα, τον Γάναμο, το Μάτι, τη Ραφίνα. Να μην ζήσουμε ποτέ ξανά τον ευεγμό των διοδίων από την κυρία Δούρου και ό,τι εκείνη εκπροσωπεί. Σας θυμίζω ότι επί 10 χρόνια στους δρόμους με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ότι το 2014 τα περισσότερα στελέχη της ήταν μαζί μας και ότι 55 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν επερωτή στη Βουλή για την αύξηση τιμής των διοδίων και όμως όταν το μόνιμο ψέμα έγινε καρέκλα εξουσίας χάθηκε η λέξη αξιοπρέπεια.
4,5 χρόνια στην εξουσία δεν έχουν κάνει τίποτε άλλο από το να ταυτιστούν με τους παραχωρησιούχους και να τους απαλλάξουν από την ευθύνη και απόφαση να πληρώνουν δημοτικά τέλη που είχαμε κερδίσει εμείς όλοι μαζί ενωμένοι την περίοδο που ήμουν δήμαρχος Ορφού. Και σας το λέω, δεν μετανιώνω για ό,τι πέρασα. Αγωνίστηκα για τα συμφέροντα των δημοτών μας, φυλακίστηκα και πολεμήθηκα. Τώρα όμως δεν μπορούν να μας φυλακίσουν. Γιατί το δίκαιο όλης της Αττικής θα κυριαρχήσει και θα επιβληθεί μέσω της δύναμης των πολιτών που μας στηρίζουν. Να μην ζήσουμε όμως ποτέ ξανά και τη μόλυνση του Ασοπού. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη μας. Πατούλης, Μπακογιάννης, Οικονομάκος και όλο το πλήρωμα για αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα του Αρφού. Σας το υπόσχομαι, είναι το προσωπικό μου στοίχημα. Φίλες και φίλοι μου, μαζί θα κάνουμε μια νέα αρχή για την Αττική. Τι σημαίνει όμως αυτή η φράση? Είναι απλώς ένα σύνθημα κενό περιεχομένου, ένα προεκλογικό σύνθημα, ένα προσκλητήριο χωρίς ουσία και σαφή προσανατολισμό? Κάθε άλλο, φίλες και φίλοι. Η νέα αρχή που οραματιζόμαστε όσοι συνταχθήκαμε στο πλευρό του Γιώργου Πατούλη φέρει ξεκάθαρες επιδιώξεις. Η νέα αρχή φέρνει την Αττική και τους ανθρώπους της απόλυτα προστατευμένους από φυσικές καταστροφές. Θέλει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία να μην διατρέχουν κίνδυνο από τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Θέλει τον πολλαπλασιασμό των χώρων πρασίνου και την εξέλιξή του σε παιδεία κοινωνικής δράσης. Η νέα αρχή που οραματιζόμαστε θέτει στο επίκεντρο την ασφάλεια του πολίτη και την ενίσχυση των υποδομών που καταπολεμούν την παραβατικότητα. Βάζει ως προτεραιότητα τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και στοχεύει να βοηθήσει τους Δήμους που έχουν μείνει πίσω στον τομέα αυτό. Η νέα αρχή που οφείλουμε στους εαυτούς μας βλέπει την Αττική ως τουριστικό πόλο έλξης και ως διάβλο πολιτισμού και θα κάνει τα πάντα για να αναδείξει αυτό το πρόσωπο. Η νέα αρχή έχει ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα με σχέδιο και ρεαλισμό για την ανεργία, για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού μέσω του ιατρικού τουρισμού και άλλων επενδύσεων. Η αγάπη για τον τόπο μας θα εκδηλώνεται κάθε μέρα με το έργο μας. Την πολιτική ποτέ δεν την είδαμε σαν επάγγελμα. Τη βλέπουμε σαν αποστολή και γι' αυτό θα πετύχουμε. Όταν ολοκλήρωσα τη θητεία μου, σας είχα καλέσει σε αυτό το χώρο που είμαστε σήμερα και μετά από 4 χρόνια δουλειάς, σας παρέδωσα περισσότερα από όσα είχα δεσμευτεί στο πρόγραμμά μου. Σας λέω λοιπόν ότι μαζί με τον Πατούλη στον απολογισμό μας σε 4 χρόνια από σήμερα θα σας έχουμε και πάλι πολύ περισσότερα και θα σας παρουσιάσουμε μια άλλη περιφέρεια. Μια περιφέρεια αναπτυγμένη, ασφαλή και ανθρώπινη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αποφάσισα να ανοιχτώ για πρώτη φορά στη μάχη των περιφερειακών εκλογών μετά από 2 σχεδόν δεκαετίες ενεργούς ενασχόλησης με τα κοινά του Δήμου Ορφού. Η απόφασή μου μόνο εύκολη δεν υπήρξε. Εμπεριέχει ρίσκο, καθημερινό αγώνα, θυσίες. Είναι μια απόφαση που απαιτεί να θυσιάσω ώρες από το λειτουργήμα που ορκίστηκα να υπηρετώ σε όλη μου τη ζωή, το ιερό λειτουργήμα του γιατρού. Είναι μια απόφαση που απαιτεί να θυσιάσω ώρες από τη γυναίκα μου, από τα παιδιά μου και από το σπουδαιότερο άνθρωπο στον κόσμο που έχω τώρα, τον εγγονό μου, την κορώνα μου, όπως λέμε στα μέρη. Αλλά τέτοιες αποφάσεις είναι γοητευτικές. Επειδή ακριβώς έχουν αυτό το βαθμό ρίσκου. Τέτοιες αποφάσεις είναι γοητευτικές. Επειδή έρχονται να μου θυμίσουν πως εκείνο το 12χρονο αγόρι που ξεκίνησε από ένα πετρόχτη στο χωριό του Μάνη για να σπουδάσει στην Αθήνα είχε να αντιμετωπίσει πολλές περισσότερες δυσκολίες. Πρακτικές και πήγουσε. Με μοναδικό εφόδιο την ευχή της μαλλιάτσας μάνας και το αυστηρό βλέμμα του μαλλιάτσα πατέρα. Και με όρκησαν να μην παρατήσω ποτέ τα όνειρά μου.
κατάγομαι από ένα τόπο σκληρό και αδάμαστο. Η μάνη των παιδικών και κυβικών μου χρόνων ήταν ένας κόσμος αρκετά πίσω από τον πολιτισμένο κόσμο της πρωτεύουσας. Ήταν διαφορετικά εκείνα τα χρόνια. Όμως και σήμερα τα παιδιά έχουν δυσκολίες. Γι' αυτά λοιπόν εργαζόμαστε και σε αυτά ελπίζουμε για ένα καλύτερο κόσμο. Η δική μου εποχή μέσα από τη σκληράδα της κατόρθωσε να με διδάξει πολλά πράγματα. Αυτά τα μαθήματα θα τα παραδώσω στις επόμενες γενιές με σκοπή και αγάπη. Ποιος ήταν όμως το βασικότερο που διδάχτηκα? Ότι ο χρόνος που κυλά μπορεί να μεταμορφώσει προς το καλύτερο και τον πιο απρόσιτο βράχο. Ότι οι πέτρες που πατούσαμε μπορούσαν με τη θέληση, το πείσμα και το μεράκι μας να γίνουν επιβλητικοί πύργοι. Ότι ο χειμώνας μπορεί να έκλεψε τα λιγοστά χρώματα της μανιάτικης φύσης, αλλά η άνοιξη μας τα γύρισε πίσω. Ότι εκείνο το πρωινό του Μαΐου, στον δρόμο για το σχολείο, η ξένη κοτρώνα που περνούσαμε από μπροστά της κάθε μέρα είχε πετάξει τις τραγισματιές, χαμομήλια και παπαρούνες. Εκείνη την ημέρα του Μαΐου νιώθαμε ότι το μικρό μας σχολείο γεννιόταν από μηδέν, ότι έκανε μια νέα αρχή. Το φετινό Μάιο θα ήθελα αυτή η νέα αρχή να σηματοδοτήσει πολύ περισσότερα πράγματα. Όχι μόνο για ένα χωριό, αλλά για ολόκληρη την Αττική. Το φετινό Μάιο θα ήθελα να νιώσω ξανά εκείνο το πρωτόγνωρο συνέστημα που σημάδεψε τα σχολικά μου χρόνια. Με τη διαφορά όμως ότι τίποτε δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεθεί σε μια ανώτερη δύναμη. Αυτό το Μάιο η Αττική μας πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Μπορεί όμως να αλλάξει μόνο όταν το άθροισμα ατομικής ευθύνης, της εργατικότητας, της δημιουργίας, της παραγωγής, της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας όλων μας είναι σε υψηλό επίπεδο. Σε αυτό το άθροισμα βέβαια ο προστατέως του αρχηγού μας Γιώργου Πατούνι έχει το μεγαλύτερο συντελεστή. Διότι ο Πατούνις έχει διαπρέψει όταν πήρε το Δήμα Μαροσού με 350 εκατομμύρια χρέος και τον παρέδισε με 30 εκατομμύρια ταμείο. Είναι αθυμή, είναι μετρήσιμο το μέγεθος. Δεν είναι στο περίπου, είναι ακριβώς έτσι. Όταν πήρε το θριαμβευτικό 57% στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, όταν άφησε τη δική του ιστορία ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ, όταν δεν έχασε ποτέ σε καμία εκλογή. Και τονίζω ότι αυτός ο άνθρωπος σε 4 μήνες έχει έρθει 20 φορές στον Οροπό και δεν γνώρισε μόνο τα προβλήματα του τόπου μας, αλλά και τους ανθρώπους τους με τα μικρά τους ονόματα. Επομένως ο Πατούνις δεν είναι μόνο ο πιλότος μας, έχει γίνει φίλος μας. Και διαθέτει ένα εξαιρετικό πλήρωμα στο οποίο έχω την τιμή να συμμετέχω. Αγαπητέ φίλες και φίλοι, η ιστορία γράφεται από ισχυρούς και ένα τέτοιος είναι ο Πατούνις. Έτσι είμαι περήφανος που στέκομαι δίπλα του σε αυτή τη μάχη. Η νέα αρχή του φετινού Μαΐου θα είναι η κοινή συνισταμένη πολλών επιμέρους δυνάμεων. Θα είναι τα χαμόγελα αισιοδοξίας που θα ανθίσουν στις πληγές του παρελθόντος. Θα είναι η πίστη όλων εσάς σε ένα συγκροτημένο πλάνο ανάκαμψης της Αττικής. Θα είναι η τελική επιβράβευση της προσπάθειας του Γιώργου Πατούνι και όσων συνταχθήκαν στο πλευρό του. Την τελευταία Κυριακή του φετινού Μαΐου ας μετρηθούμε. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας θα δούμε πολύ περισσότεροι από εκείνους που την πήγαν χρόνια πίσω. Μια νέα αρχή για την Αττική θα έχει σημάνει και αυτό θα το χρωστάμε σε όλους και όλους εσάς.